ο Ευρωβουλευτής ΔΣ Λευτέρης Χριστοφόρου και ο Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ. Προτάσσουν επίσης την ανάγκη επίλυσης του κυπριακού προβλήματος για να τερματιστεί η ένταση στην περιοχή. Τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο καταδικάζουν σε συνέντευξή του στο ΟΜΕΚΑ ο Ευρωβουλευτής ΔΣ Λευτέρης Χριστοφόρου και ο Ευρωβουλευτής ΑΚΕΛ Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ. Παράγοντας αστάθειας η Τουρκία αποπιφέρει συνέπειες και για την Κύπρο, δηλώνει ο Λευτέρης Χριστοφόρου, με τον Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ να στέλνει μήνυμα συνεργασίας, προτού κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση. Κακώς η Τουρκία διεκδικεί ρόλο και κακώς κάποιοι αποδέχτηκαν αυτόν τον ρόλο. Και πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι η Τουρκία, αν δεν είχε την στήριξη της Ρωσίας σε όλες αυτές τις παρανομίες τις οποίες προβαίνει, σίγουρα θα ήταν πολύ πιο συγκρατημένη, γιατί κακά τα ψέματα απέναντί της βρίσκει την Ευρωπαϊκή Ένωση που από την πρώτη στιγμή. Έστω σε επίπεδο αποφάσεων αρχηγών κρατών, σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, σε επίπεδο οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια έντονη έκδηλη, χωρίς υποσημειώσεις, χωρίς ουρές, χωρίς αμφιβολίες, ξεκάθαρη καταδίκη των ενεργειών της Τουρκίας. Η Τουρκία έκανε αυτή την κίνηση με τη Λιβύη παραβιάζοντας την διεθνομιμότητα. Από την άλλη, όμως, λέω μια Τουρκία η οποία είναι στην περιοχή αποκλεισμένη. Ουσιαστικά και αντιδρά με κάθε τρόπο και με κάθε ευκαιρία που μπορεί. Έχει φανεί μέσα από αυτή την ένταση και ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί κάποιο modus vivendi, ένας τρόπος λειτουργίας, γιατί πραγματικά είμαστε εν όψη μεγάλων εντάσεων. Με τους Κύπριους Ευρωβουλευτές Λευτέρη Χριστοφόρου και Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ να σημειώνουν τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και να επισημαίνουν την ανάγκη για μόνιμη λύση του κυπριακού προβλήματος. Εμείς οφείλουμε απέναντι στην όποια Τουρκία να προτάσουμε την αναγκαιότητα επίλυση του κυπριακού προβλήματος, η δική μας πλευρά να είναι αυτή η οποία διεκδικεί και επιδιώκει τη λύση του κυπριακού προβλήματος και να μην αφήνουμε ούτε χιλιοστό στην Τουρκία χώρο δράσης για να προβάλλει την προπαγάνδα της. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε εντάσεις στην περιοχή όσο καιρό το Κυπριακό είναι άρρητο. Από την άλλη, υπάρχουν και διεκδικήσεις των Τουρκοκυπρίων. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια δικαιωματική δημοκρατία. Συχνά πολλοί το ξεχνούν. Έχουν ξεχάσει αυτή την πραγματικότητα. Άρα υπάρχουν και νομιμές διεκδικήσεις των Τουρκοκυπρίων. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι είναι καιρός να σκεφτούμε για την μόνιμη ειρήνη στην περιοχή μας. Με τον Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ να υποστηρίζει πως η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να παραμείνει εκτός του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, ενώ με τη σειρά του Λευτέρης Χριστοφόρου τονίζει το ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη θωράκιση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακόμη ένας ήρωας της τουρκικής